Ακολουθεί η εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με τον Νίκα από το THO Crew. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές μου. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Ο λόγος είναι επειδή μετά από τόσο καιρό επιτέλους φτιάξαμε επίσημη σελίδα για μας, για το THO Crew στο Facebook. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, απλά γράφετε THO Crew και θα βγει. Μας ακούτε φυσικά από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το site μας είναι www.eolas.org. Και άμα θέλετε κάποια επικοινωνία, να στείλετε κάτι, να πείτε κάτι, μπορείτε κάλλιστα να στείλετε στην σελίδα μου στα άδυτα του Hip Hop at EOE Radio. Σήμερα λέω να μιλήσουμε για κλασικούς rappers όπως ας πούμε τον Eminem και τον Jay-Z, και οι δύο είναι πασίγνωστοι στο χώρο, και θα ήθελα το κοινό μου ας πούμε να ξέρει την υποτυπώδης ιστορία τους, ας πούμε τουλάχιστον τα βασικά. Ξέχασα να πω για τις γιορτές φυσικά. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε από τη δουλειά, από τις σχολές, από τα σχολεία. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Marshall Bruce Mathers γεννήθηκε 17 Οκτωβρίου το 1972. Πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Eminem, είναι Αμερικάνος ράπερ. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ και πολλαπλά Grammy για την πολυδιάστατη δράση του στην αμερικανική showbiz ως ράπερ, παραγωγός μουσικής και ηθοποιός. Ο Eminem λοιπόν ανακαλύφθηκε από τον ράπερ και παραγωγό Otto Synth και υπέγραψε με την εταιρεία του, την Aftermath Entertainment. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών μεταξύ των καλλιτεχνών της rap μουσικής. Κατέχει επίσης, σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, το ρεκόρ σε πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας ενός δίσκου, καθώς το The Marshall Mathers LP πούλησε 1,76 εκατομμύρια αντίγραφα. Ο Snoop Dogg με τον Doggy Style είχε πουλήσει 1,5 εκατομμύρια αντίγραφα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Άρα τον πέρασε για αρκετά το Snoop Dogg. Εντάξει, όχι πολύ, αλλά και πάλι 1,76 εκατομμύρια αντίγραφα την πρώτη εβδομάδα. Too much πιστεύω, και είναι πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, για να πούμε κιόλας γιατί ο Eminem θεωρείται καλός ράπερ και αξιόλογος, γιατί περισσότεροι απλά έχουν ξεχάσει τον Eminem πια σαν ράπερ, από ό,τι έχω καταλάβει, το οποίο είναι μέγα λάθος, γιατί ο Eminem θεωρείται αξιόλογος επειδή έχει την ικανότητα να αλλάζει τον τόνο και το ύφος της φωνής του πολλές φορές μέσα σε ένα τραγούδι χωρίς να χάνει το ρυθμό, το beat, ενώ έχει διακριθεί και για τη δεξιοτεχνία του στη σύνθεση μουσικής και της στίχων. Καλά, εντάξει, μουσικής δεν ξέρω τόσο από Eminem, αλλά
ξέρω για τους στίχους. Δηλαδή ο Eminem ξέρει να γράφει. Ξέρει να γράφει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά. Ξέρει να αποτυπώνει τη σκέψη του στο χαρτί. Παρ' όλα αυτά, είναι επίσης γνωστός για τους αντικρουόμενους και προσβλητικούς στίχους που περιβάλλουν τα τραγούδια του. Καλά ρε φίλε, ράπερ είναι, τι να κάνει. Κριτικοί όπως το GLAAD κατακρίνουν τους στίχους του και τον ίδιο ως ομοφοβικό και μισογύνη, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι προάγει τη βία μέσω της μουσικής του. Εντάξει, δεν θα πολύ γκρινιάξω γι' αυτό, γιατί γκρινιάζουν άλλοι ήδη. Δηλαδή, είσαι ράπερ, δέξου το ραπ, αυτό είναι το ραπ. Το ραπ είναι αντίδραση, είναι επανάσταση. Δεν χρειάζεται κάθε φορά που βγαίνει ένας ράπερ και λέει κάτι διαφορετικό να το ταμπελώνουμε. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Και επειδή δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και αυτά εδώ τα σχόλια που γίνονται από διάφορες εταιρείες για διάφορες ράπες και μπλα 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 μπλα, θα πάμε αυτή τη στιγμή να ακούσουμε Eminem. Λοιπόν, Eminem και My Name Is. Πάμε. Εδώ είμαστε, ήρθαμε μετά από το My Name Is του Eminem. Ωραίο κομμάτι, όμορφο, lyrical κομμάτι, από τα κομμάτια που σνομπάρουν όλοι αυτοί και καλά βρίζει και καλά το ένα το άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς θα κάνουμε το δικό μας πράγμα. Λοιπόν, ας πάμε να πούμε περισσότερα για τον Eminem. Ο Marshall, δηλαδή ο Eminem, ναι, γεννήθηκε στο St. Joseph του Μιζούρι από την Ντέμπορα ή Ντέπι Ρέι Νέλσον και τον Marshall Bruce Mathers το δεύτερο. Μεγάλωσε στο Detroit και έχει καταγωγή από τη Σκωτία, τη Γερμανία και την Αγγλία. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο πατέρας του εγκατέλειψε την Ντέμπορα και τον ίδιο. Στα παιδικά του χρόνια η μητέρα του αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κατεξοχήν λόγος για τις συνεχείς μετακινήσεις τους, κατά τις οποίες συχνά ζούσαν σε τροχόσπιτα και στηριζόνταν στην φροντίδα των συγγενών τους. Αυτό για τα τροχόσπιτα ισχύει, όχι μόνο στον Eminem. Την τότε εποχή, ας πούμε, πολύ, πολύ άστεγοι ζούσαν σε τροχόσπιτα. Τώρα οι άστεγοι δεν έχουν ούτε τροχόσπιτα. Καλά πάμε. Πολύ καλά πάμε. Επίσης, όλα αυτά που λέω είναι απόλυτες αλήθειες για τον Eminem. Επίσης, άμα θέλετε να τα δείτε κιόλας, αντί μόνο να τα ακούτε, μπορείτε να δείτε την ταινία 8 Mile, που θα δείτε και παραπάνω πράγματα από ό,τι θα πω εδώ. Θα δείτε γενικά πώς ξεκίνησε ο Eminem και μπλα μπλα μπλα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, εφηβεία του Eminem. Κατά την εφηβεία, επηρεασμένος από τον θείο του Ρόναλντ Μακδόναλντ ή Ρόνι Πόλκινγχαρν, κάπως έτσι, με τον οποίο είχε πολλές καλές σχέσεις, ο Eminem ενδιαφέρθηκε για τη hip-hop μουσική και από τα 14 έπαιζε ερασιτεχνικά rap με το ψευδώνυμο M&M. Πώς είναι τα τέτοια, τα γλυκά, αυτές οι χρωματιστές σοκολάτες. Αυτό ακριβώς είχε για ψευδώνυμο τότε. Η αυτοκτονία του 19χρονου Ρόνι στις 14 Σεπτεμβρίου το 1991 ήταν ένα πλήγμα για τον Eminem και αναφορές στο θάνατό του υπάρχουν σε πολλά μεταγενέστερα τραγούδια όπως το Stan, τέλειο κομμάτι το Stan, το Cleaning Out My Closet, το Mockingbird και το My Dad's Gone Crazy.
Από νεαρή ηλικία συχνά έπαιρνε μέρος σε freestyle battles για να γίνει αποδεκτός από την underground hip-hop κοινότητα. Γύρω στο 95 έγινε μέλος του group Soul Intent. Όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος. Τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Λέω να τα πούμε μετά από κομμάτι. Δεν θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το Mockingbird, αφού το ανέφερα κιόλας. Και μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Πώς εξελίχθηκε. Για πάμε. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. Jeweler who sold it to ya and make it meet every carrot. Don't fuck with that. Συγκινητικό. Αρκετά συγκινητικό μπορώ να πω. Ειδικά για όσους κατάλαβαν τα lyrics. Τι να πεις. Τέτοιος rapper είναι ο Eminem, μπορεί να βγάλει πολλά συναισθήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Λοιπόν, το 1995 ο Eminem κυκλοφορεί το πρώτο επίσημο έργο του. Δεν θα πω τον όλο τον τίτλο γιατί έχει μια βρισιά μέσα. Θα πω ότι λέγεται F Backstabber, μαζί με τους Soul Intent. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το underground album Infinite. Το album δεν έλαβε καθόλου καλές κριτικές, με τους περισσότερους να λένε ότι το στυλ του Eminem ήταν παρόμοιο με αυτό του Nas και του AZ. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ συχνά στον χώρο του hip hop, στον χώρο του rap. Πολλοί βγαίνουν και λένε «Α, εσύ μου έχεις κλέψει το στυλ, α, εσύ είπες αυτά που είπα και εγώ» και μπλα 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 μπλα. Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντως αυτό το πράγμα ισχύει. Δηλαδή, άλλοι rappers να κάνουν biting το στυλ ή τα lyrics αλλωνών rappers. Ναι, κάποιες φορές γίνεται. Αλλά, πάρα πολλές φορές, απλά πιστεύω ότι κάποιοι είναι πολύ παρανοϊκοί, ας το πω, διότι και ένα πράγμα να πει ο άλλος ίδιο με σένα, δηλαδή σπίτι, και να έχω πει σπίτι κι εγώ, πολλοί θα το θεωρήσουν biting, ας πούμε. Και είναι πολύ, πολύ κακό αυτό, είναι πολύ χαμηλός τρόπος σκέψης, ας το πω έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν το εγκρίνω. Συνεχίζουμε. Την ίδια εποχή ο Eminem είχε κάνει μια αξιοσημείωτη συνεργασία με τον Royce da 5ix9ine. Το ντουέτο αναφέρεται ως Bad Meets Evil, με τον Eminem να έχει το ρόλο του διαβολικού και τον Royce του κακού, στο ομώνυμο τραγούδι που περιλαμβάνεται στο The Slim Shady LP. Το 1997 κυκλοφόρησε το The Slim Shady EP demo, με τους στίχους του τραγουδιού να είναι πολύ σκοτεινοί και ανατρεπτικοί. Έγινε τότε γνωστό στην underground hip hop κοινότητα λόγω του καρτουνίστικου ύφους του, αλλά και επειδή ήταν λευκός σε περιβάλλον που επικρατούσαν κατά κανόνα οι Αφροαμερικανοί. Το οποίο ισχύει, παιδιά, ισχύει άπειρα. Δεν μπορούσε κάποιος λευκός να ραπάρει με την ίδια άνεση που έχει τώρα, διότι παλιότερα ήτανε, ας το πούμε, πώς να το πούμε, ήτανε άθλημα Αφροαμερικανών, ας το πούμε, το φέραν αυτοί και ήταν καλύτεροι σε αυτό. Ναι, βέβαια το μεγάλο μπαμ το έκανε ο Eminem. Βγήκε απλά και άρχισε να ραπάρει και όλος ο κόσμος τον αγάπησε. Και έχει το λόγο του, είναι αξιόλογος, είναι πολύ καλός ράπερ, γιατί όχι. Και από τότε έγινε, ξέρω εγώ, ας το πούμε, εγώ το λέω, απελευθέρωση.
έγινε αυτή η απελευθέρωση και ο καθένας μπορούσε να ραπάρει, το οποίο είναι υπέροχο για μένα. Ακόμα και τώρα ακούω άτομα, ας πούμε, να λένε «Α, τώρα μπορεί ο καθένας να πάρει ένα mic και να ραπάρει». Και εγώ το απαντάω με μια πολύ απλή απάντηση. Γιατί όχι, γιατί να μην το κάνει. Άμα δεν σ' αρέσει, απλά μην το ακούσεις, αλλά γιατί να μην έχει την δυνατότητα να το κάνει, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με λίγο πιο προσωπικά θέματα του Eminem, απλά για να δείτε το πώς περίπου είναι ο χαρακτήρας του, το πώς χτίζεται ή τουλάχιστον πώς ήταν παλιά. Λοιπόν, όταν ο Eminem είχε χωρίσει, έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας παίρνοντας ναρκωτικά. Τότε, σύμφωνα με το Billboard Magazine, κατάλαβε ότι οι μουσικές του φιλοδοξίες ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει από τη δυστυχία. Έτσι, αφού υπέγραψε στην Aftermath Entertainment, παύλα Interscope Records, το 1998, κυκλοφόρησε το 1999 σε συνεργασία με τον Dr. Dre το The Slim Shady LP. Το άλμπουμ ήταν, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Billboard, βάναυσο και έτη φωτός μπροστά από ό,τι είχε προηγουμένως κάνει. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ του 1999 και έγινε 3 φορές πλατινένιο μέχρι το τέλος του έτους. Η δημοτικότητα του άλμπουμ δημιούργησε και αμφισβήτηση γύρω από πολλούς στίχους των τραγουδιών του άλμπουμ. Στο 97 Bonnie and Clyde περιγράφει ένα ταξίδι μαζί με την μικρή κόρη του, αφού πρώτα θα έχουν ξεφορτωθεί το πτώμα της γυναίκας του. Αυτός είναι ο Eminem. Εντάξει. Λοιπόν, σε ένα άλλο τραγούδι, το Guilty Conscience, σηματοδότησε την αρχή της φιλίας και του μουσικού δεσμού του Eminem με τον Dr. Dre. Οι δυο τους αργότερα συνεργάστηκαν σε μια σειρά τραγουδιών που έγιναν επιτυχίες, όπως το Forgot About Dre. Πολύ το ξέρουν αυτό το κομμάτι, είναι πασίγνωστο και μου αρέσει πάρα πολύ κιόλας. Και What's the Difference από το άλμπουμ του Dr. Dre 2001, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Το Beach Please 2 από το Marshall Mathers LP. Το Say What You Say από το Eminem Show και το Encore Curtains Down από το Encore. Λοιπόν, ο Dr. Dre έχει τουλάχιστον μία συμμετοχή σε κάθε mainstream album του Eminem. Αυτό για να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε Eminem, αλλά δεν θα σας βάλω αυτά που γνωρίζετε ήδη. Έχω εδώ ένα κομμάτι του Eminem που βγήκε πρόσφατα και θα ήθελα να το ακούσετε. Περνάει δικά του μηνύματα, είναι ωραίο σαν κομμάτι, μου αρέσει και το flow του, μου αρέσει και το beatάκι του. Θέλω να δώσετε βάση στο ρεφρέν. Το ρεφρέν είναι τέρμα ηρωνικό, για να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγαμε στην άλλη εκπομπή για το ηρωνικό rap κλπ. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε έτσι χαρούμενα και τρελιάρικα να πούμε εδώ τα πραγματάκια μας για τον Eminem και θα πούμε
κάποια πράγματα για τον Eminem που σχετίζονται με τις καταχρήσεις, και να περάσουμε ένα μήνυμα εκεί έξω κατά των ναρκωτικών, κατά του τσιγάρο, κατά του ποτού. Παιδιά, η υγιεινή ζωή είναι καλή, ζήστε την. Λοιπόν, ο Mothers δεν είναι, ο Mothers, δηλαδή ο Eminem, δεν είναι άσχετος ως προς τα ναρκωτικά για το αλκοόλ, όπως υποδηλώνει μέσα από αρκετά τραγούδια του, όπως το Drug Ballad ή το This Drugs με τους D12 ή το Under the Influence υπό την επίρρεια. Αλλά άλλα τραγούδια όμως, όπως το Just Don't Give a F, υπενήσονται χρήση κοκαίνης. Εν τούτης, εξαιτίας μιας ποινής 2 ετών αστυνομικής επιτήρησης που του επιβλήθηκε το 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας υπόκειτος σε υποχρεωτική τακτική εξέταση για χρήση ναρκωτικών, σταμάτησε εντελώς να τα χρησιμοποιεί. Μπράβο στον Eminem. Easy. Αυτό υποστηρίζεται από τις αναφορές για χρήση ναρκωτικών που είχε στα τραγούδια του, οι οποίες εξαφανίστηκαν μετά το 2001, και από τα λεγόμενα του φίλου του, του Proof, που ο Proof ήταν κάτι σαν κολλητός του Mothers, μπορούμε να πούμε και αδερφός, που ο Proof δήλωσε ότι ο Mothers συμπεριφέρεται φρόνημα. Εκείνη την εποχή άρχισε να χρησιμοποιεί ηρεμιστικά χάπια για την ανακούφιση των προβλημάτων ύπνου που αντιμετώπιζε. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2005, ο Mothers, ο Eminem, έκανε την πρώτη περιοδία με συναυλίες μετά από 3 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Anger Management 3 Tour, και τραγούδησε μαζί με τους Lil Jon, 50 Cent, G-Unit, D12, OB Trice, The Alchemist και πολλούς άλλους. Ακύρωσε όμως το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας και αργότερα ανήγγειλε ότι είχε εισαχθεί σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης και θεραπείας από τον εθισμό του σε ηρεμιστικά χάπια και φάρμακα ύπνου. Βρε τον Eminem. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όμως που τα έχει παρατήσει. Αυτό πρέπει να γίνεται, παιδιά. Μην τα δοκιμάσετε καν, όλα από εκεί ξεκινάνε. Πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτά. Να έχουμε το μυαλό μας καθαρό για να μπορούμε να σκεφτόμαστε λογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, επειδή μίλησα και πριν για Eminem και για τις συνεργασίες του που είχε μαζί με Dr. Dre, δεν θα μπορούσα να μην σας βάλω να ακούσετε το Forgot About Dre. Έτσι, είναι κομματάρα, είναι σκληρό rap, και εδώ ακούγονται μόνο σκληρά raps. Για πάμε. Talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Πο, κομματάρα. Αυτά είναι. Να χορεύεις μόνος σου μες στο στούντιο και να γουστάρεις. Αυτό θα πει ένδειξη καλού κομματιού, έτσι. Λοιπόν, είπαμε αρκετά για Eminem, πιστεύω. Αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία του. Περισσότερα θα δείτε στο 8 Mile, όπως είπα και πριν. Να δείτε την ταινία, είναι υπέροχη. Είναι ιστορική ταινία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον επόμενο rapper, τον Jay-Z, τον οποίον πριν κάτι χρόνια αντιπαθούσα πάρα πολύ. Απλά μετά έμαθα, ας πούμε, TST Jay-Z, περίπου τι προσπαθεί να κάνει, που κινείται. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ο Jay-Z γεννήθηκε 4 Δεκεμβρίου το 1969, το οποίο το πραγματικό όνομα είναι Sean Corey Carter.
είναι ο Αμερικάνος ράπερ και πρώην διευθυντής των δισκογραφικών εταιριών Def Jam Recordings και Rockefeller Records. Είναι επίσης συνιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ του NBA Brooklyn Nets και του δημοφιλούς μπαρ της Νέας Υόρκης The 4040 Club. Ενώ ήταν ακόμη μαθητής, ο Jay-Z ξεκίνησε να ασχολείται με τη rap μουσική αλλά και την πώληση ναρκωτικών ουσιών, δυστυχώς. Παράλληλα, ανέπτυξε μια φιλία με τον Jazz O, ο οποίος τον βοήθησε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Ο Carter συμμετείχε στα τραγούδια του Jazz O, The Originators και Hawaiian Sophie. Λοιπόν, να πούμε λίγο και που γεννήθηκε ο Jay-Z. Γεννήθηκε στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στις φτωχές συνοικίες του Μάρση. Μαθήτευσε στα ίδια σχολεία με τους Notorious P.I.G., A.Z. και Busta Rhymes. Όλοι αυτοί που είπα είναι rappers. Επιπλέον, εκτός από τις συμμετοχές του στα τραγούδια του Jazzo, έκανε και από τις πρώτες γνωστές συμμετοχές και σε άλλα τραγούδια, όπως το τραγούδι του Big L στο The Graveyard και του Mike Geronimo στο Time to Build. Παρεμπιπτόντος, όσοι δεν γνωρίζετε, εντάξει, τους άλλους μπορεί να μην τους γνωρίζετε, αλλά άμα δεν γνωρίζετε το Big L, ντροπή, να πάτε αμέσως στο YouTube, να πατήσετε Big L και να ακούσετε όλα τα κομμάτια. Όλα, όλα, θέλω σήμερα να τα ακούσετε όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 1996, η ημερομηνία που γεννήθηκα. Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες πώλησης της μουσικής του και προώθησης της μουσικής του, ο Jay-Z σε συνεργασία με τον φίλο του Damon Dash ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Rockefeller Records, η οποία έμελε να γίνει από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της rap μουσικής. Το 2005 πήρε υπό την προστασία του την Τέιρα Μάρι, μέλος της Rockefeller μέχρι το 2006, ενώ παράλληλα ανακάλυψε την Ριάννα και τον Νίο. Λοιπόν, το 1996 επίσης κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, ο Jay-Z, Reasonable Doubt, το οποίο θεωρείται από τους καλύτερους δίσκους του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Το 2008 αργότερα, ο Jay-Z παντρεύτηκε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Beyoncé. Ωραία η Beyoncé, ωραία είναι. Λοιπόν, καλή την πίεση. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το κλασικό κομμάτι του Jay-Z, 99 Problems. Πάμε και επιστρέφουμε με περισσότερο Jay-Z. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b ain't one. I got the rap patrol on the patrol. Foes that want to make sure my clothes. Rap critics save money, cash. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up. Yes, 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 yes. Κομματάρα.
κομμάταρα. Αν και δεν μ' αρέσουν τα hip hop κομμάτια που έχουν από πίσω ψηλό rock επένδυση, ψηλό rock μουσική, αλλά αυτό του το δίνω. Τα πάντρεψε ωραία αυτά τα δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Jay-Z. Ο Jay-Z, βασικά θα πούμε λίγο για το στυλ του, το καλλιτεχνικό του στυλ. Λοιπόν, ο Jay-Z δημιουργεί τραγούδια εκ του μηδενός, χωρίς τη βοήθεια σημειώσεων με λόγια, το οποίο μπορώ προσωπικά να πω ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο όταν πας να ηχογραφήσεις. Κρατήστε το αυτό. Όντας εκπρόσωπος του σκληροπυρηνικού κομματιού hardcore της rap μουσικής, ο Carter επικεντρωνόταν αρχικά σε ζητήματα που αφορούσαν την πραγματικότητα των αμερικανικών πόλεων και της καθημερινής ζωής μαζί με τα ναρκωτικά, ας πούμε. Με το πέρασμα των χρόνων και με την γενικότερη αύξηση σε δημοτικότητα της rap μουσικής, ο ίδιος απέκλεινε από τον παραδοσιακό ήχο και την θεματολογία της rap και εξέδωσε δίσκους που ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτες στο ευρύτερο κοινό, το οποίο το κάνουν σχεδόν όλοι, μπορώ να πω τώρα, και για κάποιο λόγο τους σνομπάρουν. Τους σνομπάρω κι εγώ καμιά φορά κάποιους, αλλά δεν μπορείς να τους βάζεις όλους σε έναν σάκο, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις ότι όποιος κάνει trap δεν ξέρει να ραπάρει, όποιος κάνει swag rap δεν ξέρει να ραπάρει το ένα το άλλο. Υπάρχουν λόγοι που κάποιοι κάνουν trap και που κάποιοι κάνουν swag rap, οτιδήποτε εκεί, underground κλπ. Όπως ξέρουμε, το underground δεν έχει χρήμα. Δεν έχει χρήμα, ρε φίλε. Δεν έχει τόσο πολύ όσο το trap, ας πούμε τώρα. Αλλά δεν είμαι της άποψης του να ξεπουλιέσαι για το χρήμα και να αλλάζει μουσική, αλλά συμφωνώ σε ένα. Άμα ο άλλος δεν έχει άλλη λύση, είναι η μόνη του λύση, δεν μπορεί να βρει δουλειά και ας πούμε το μόνο πράγμα που θα φέρει ψωμί στο τραπέζι είναι να κάνει trap, τι μπορείς να πεις κάτι εκεί? Δηλαδή, για τα γούστα του άλλου, ο άλλος να μην φάει, να μην έχει λεφτά στη τσέπη του? Όχι, αυτό είναι πολύ εγωιστικό πράγμα, δεν συμφωνώ με αυτό. Επίσης δεν συμφωνώ με το να ξεπουλιέται μουσική. Άμα το κρατάμε κάπου στη μέση, που γίνεται να ισοσταθμίσεις αυτά τα πράγματα, τότε ναι, το βρίσκω ιδανικό αυτό. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι ο Jay-Z έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα εκτός του καλλιτεχνικού χώρου της hip-hop σκηνής. Όπως έχει συνεργαστεί, ας πούμε, με τους Linkin Park και τον Chris Martin, τον Coldplay. Ο Jay-Z γενικότερα έχει αλλάξει αρκετή πορεία του από τότε που ξεκίνησε μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Παλιά, ας πούμε, ήταν πιο, πώς να το πω, ήταν πιο rap, ρε παιδί μου, ήταν hip hop καθαρά. Τώρα, όχι, ναι, ήταν hip hop καθαρά, κάπου στη μέση της καριέρας του, ξέρω εγώ, άρχισε λίγο να γίνεται αυτό που είπα πριν. Και τώρα προσπαθεί να περάσει μηνύματα με τη μουσική του, το οποίο το βρίσκω υπέροχο. Δηλαδή, αν ακούσετε τα πιο καινούργια κομμάτια του, και από το βίντεο κλιπ θα καταλάβετε, και από τους στίχους θα καταλάβετε, και από τη μουσική, ότι ο τύπος δεν ενδιαφέρεται πλέον να είναι εύηχος, να ακούγεται καλά απλά στο αυτί. Θέλει όντως να περάσει κάποια
μηνύματα που συνήθως είναι κοινωνικά μηνύματα, ας πούμε. Το οποίο το βρίσκω τέλειο. Δηλαδή με τόση εξουσία που του δίνεται, εξουσία εννοώντας μπορεί να επηρεάσει τόσο κόσμο. Έχει τόσους fans, δηλαδή υπάρχουν παιδιά σε μικρότερες ηλικίες που ακούνε τα λόγια του και κυριολεκτικά, ξέρω, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά κρέμονται από τα λόγια του, ρε παιδί μου. Ό,τι λέει είναι κανόνας. Υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν σκληροί fans, υπάρχουν αυτοί. Και είναι καλό, είναι καλό να μαθαίνεις σε μικρότερες ηλικίες να κάνουν σωστά πράγματα αντί να ακούνε τραγούδια που προωθούν τα ναρκωτικά, την πορνεία και άλλα. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω να ακούσουμε το... βασικά, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του Jay-Z και με αυτό θα κλείσουμε. Για πάμε για διαφημίσεις. Πίσω από το διαφημιστικό διάλειμμα βρισκόμαστε στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων, κόλλησα λίγο. Το site μας www.eoelas.org, υπενθυμίζω για όσους το ξέχασαν. Για μηνύματα και περαιτέρω ερωτήσεις, ό,τι θέλετε, στην σελίδα μας στο Facebook, στα άδυτα του Hip Hop. Επίσης φτιάξαμε καινούργια σελίδα για το crew μου, για το συγκρότημά μου, που λέγεται THO Crew. Πατάτε, μπαίνετε, κάνετε like για να δείτε νέα και τα σχετικά. Επίσης να κάνω ένα μικρό spoiler. Ετοιμάζουμε καινούριο κομμάτι με βίντεο κλιπ αυτή την περίοδο. Είμαστε στα γυρίσματα του κλιπ και μπορώ να πω ότι θα βγει πολύ δυνατό κομμάτι. Θα ήθελα τις γνώμες σας πάνω στο κομμάτι όταν βγει. Θα ήθελα την κριτική σας, καλή ή κακή, όλα είναι δεκτά. Και πάμε να κλείσουμε με το κομμάτι που σας έλεγα του Jay-Z, το πολύ πρόσφατο, το οποίο λέγεται The Story of OJ, λέγεται, ναι, δεν το θυμόμουν. Και άμα ακούσετε καλά τα lyrics, και προτείνω να δείτε και το βίντεο στο YouTube, έχει ένα animation, θα καταλάβετε ότι έχει πολύ σκληρό νόημα. Μιλάει για σκλαβιά, μιλάει για χρήματα, για ξεπούλημα, μιλάει το πώς το χρήμα μας νίκησε, με λίγα λόγια, και πόσο άφθονοι είμαστε, και γενικά περνάει πολύ ωραία κοινωνικά μηνύματα. Δείτε το, ακούστε το και πείτε μου γνώμες, παιδιά, πείτε μου γνώμες. Στέλνετε μηνύματα για να σας απαντάω. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, 2 με 3 όπως πάντα. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά μου. Peace από μένα, γεια σας. Nigga, po nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. OJ like. I'm not black, I'm OJ. Okay.